Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Εγώ έκανα μία προσπάθεια να βγάλω λεφτά χωρίς να επιβαρύνω κανέναν και η μάνα με εμπόδισε. Αλλά άμα γίνω κακοποιός και κάνω παρανομίες, ας μη διαμαρτύρετε μετά. Ας μη διαμαρτύρετε. Κύριε Φουντούκη μου, εγώ αυτό δεν το κάνω συχνά. Καλοσύνη σας που το κάνετε τώρα. Μια φορά προειδοποιώ. Μάλιστα. Καλοσύνη σας που μας προειδοποίησατε δύο. Εγώ κράτησα τα παιδιά χθες το βράδυ και δεν κάνανε κανένα κακό. Καλοσύνη σας. Δηλαδή, εσείς θα γιάσετε. Είπα λοιπόν να το ξανακουβεντιάσω μαζί στο πράγμα, γι' αυτό σε πήρα και στο τηλέφωνο. Εσύ και σοβαρός άνθρωπος είσαι και λογικός. Δεν είσαι σαν τον αδερφό σου στο ρεμάλι, που γι' αυτόν δεν ήρθα στο σπίτι και σου δώσα ραντεβού στον δρόμο. Γιατί αν τον έβλεπα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα. Μάλιστα, θα είχατε και δίκιο. Τι βγαίνει τώρα. Από πού? Από την κουβέντα. Κοίταξε να δεις, πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν έβλεψε ένα 2 εκατομμύρια πίσω στο διάολο, ξέχασε τα κι αυτά και αυτόν τον αλήτη. Μάλιστα. Εδώ είναι 17. 200! Καλά, τα 200 άστα πα στο διάολο με αυτόν τον αλήτη. Έστω, τώρα τι γίνεται. Τι να σου πω, κύριε Κουβιάν, πάρτα εγώ και κούρε. Αυτό δεν έχει βράκο. Να παίξει όλα στον υπόδο. Εκτό από τα ρούχα που φοράει κάτι κουρέλια που έχει σε μια βαρύτσα, δεν έχει. Πάρτο και σου βρίσκει να τον πουλήσει και χειρίνο και πάλι δεν νομίζει να πιάσει τίποτα. Τώρα δεν είναι λύσει αυτέ. Αλλά ποια είναι λύση. Να τον πάρουν να δουλέψει, άντε. Μπα περιμένεις κανένα 43 χρόνια να σε εξοφλήσει. Δεν βλέπεις τώρα κάνουμε πλάκα. Τι άλλο να σου πω. Εσύ. Εγώ. Ναι, έχεις κάτι κοπεδάκια. Τι θα λέμε κοπεδάκια τώρα, τι, 2 μέτρα το καθένα είναι. Μόνο για κοτέτσια κάνουμε. Δεν πειράζει, θα τα κάνουμε ορνηθοτροφείο. Ρα κύριε Φουντούκη, ρα κύριε Φουντούκη, τα κοπεδάκια και ωραία είναι και προμιούχα. Καλά, εγώ από πού και σπου. Δεν θέλω άλλη κουβέντα. Σκέψου το με την ηθικία σου. Έχει μπροστά σου μια βδομαδούλα. Δεν τα ξαναλέμε πάλι. Και στάσου, εγώ τι φταίω. Εντάξει, εντάξει. Κοίτα τώρα, βρίσκεσαι εν πλήρη σύγχυση, γι' αυτό δεν μπορεί να μου δώσει σωστή απάντηση. Όταν ηρεμήσει, θα καταλάβει το συμφέρον και να είσαι στο τέλο, θα συγκινηθεί με το θέρσιμό μου, τη μεγαλοψυχία μου και το ενδιαφέρον μου για σένα. Άντε, γεια σου τώρα. Πατέρα! Να και το άλλο διαμάντι της οικογένειας. Πατέρα, πού έχεις τους πίνακες μου? Τους ποιους σου? Τους πίνακες σου. Τι θα πει αυτό? Δεν σου τους έφερε η μάνη? Ναι. Δεν σου είπε ότι είναι δική μου? Ιταλή. Ναι. Όχι. Μου είπε ότι είναι ενός άλλου και τους πήρε εσύ να τους σκοτώσεις. Δεν να πάρεις κάτι χήνες από τους 9 σκοτωμένους, να πάρει και ο εκτελεστής. Καταλαβαίνεις μπέρδεμα, ε? Σκοτωμένοι, χήνες, εκτελεστές. Αυτό το αφρικιό που κουβαλάς μαζί σου τι είναι? Η φόνη. Α, η φόνη. Τι συμμορίες γιατί? Πατέρα. Δώσε μου τους πίνακες. Κυρία, πώς το λέτε, ρε. Τέλος πάντων, δώσε μας τους πίνακες τώρα να τελειώνουμε. Κοντζόν μπουνιά έφαγα για χάρη τους. Μια μέρα έκανα συνέλθω. Να σηκωθείτε και να φύγετε και πίνακες δεν έχει. Θα επιστραφούν στους κατόχους τους. Άντε με πιάσει τρέλα και τους αρπάξει τους κουπαλίσει στο κεφάλι. Αλλά πάντως εγώ θα σε καταγγείλω. Πού θα με καταγγείλετε? Στην αστυνομία. Ότι κατακρατάς ξένη περιουσία παρανόμως. Πιανού την περιουσία? Τη δική μου. Κοίτα, φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης. Άντε στο γάλο. Πίνε από εδώ.
Που Θράσος, εγώ δεν έκανα γιο. Το Λάκη Λουτσιάνο έκανα. Τους ξένους πίνακες του λέει δικούς του. Παναγία μου! Πού είναι οι πίνακες, παιδιά? Εδώ, εδώ. Αφρούλα! Αφρούλα, έλα με το πιο γρήγορο που μπορείς. Βάλ τετάρτη κι έλα. Φώναξες ή η μπανιέρα έκανε έτσι όπως την έτριβα? Δεν μου λέτε. Πού είναι η Ιταλή? Ποιοι? Η Ιταλή. Εγώ πάντως δεν πότισα τίποτα. Με, τι, κάτι πίνακες που είχα εδώ. Με δεν φέρεις τίποτα πίνακες? Όχι. Εγώ μια στιγμή ήρθα μόνο εδώ όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Θα το σκοτώσω. Ποιον, τον Νταλή, τι σου έκανε? Κάτι πίνακες που ήταν εδώ, να σαν κι αυτούς εδώ. Ξέρετε, λες τις φωτογραφίες. Έστω. Μα μου λες μαλλί. Ένας κοντός τους μάζεψε. Κοντός? Ναι, έτσι σαν σκαμνή ήταν. Τους φορτώθηκε και τους έφκαζε έξω. Ο αδερφός μου. Αυτός είναι ο αδερφός σου? Ο αδερφός μου, ο συγχωρεμένος. Ο συγχωρεμένος γιατί έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Και όταν το μάθει θα είναι αργά, γιατί θα τον έχω θάψει. Θα τον έχω θάψει.